Επαναλειτουργεί από το πρωί του Σαββάτου και πάλι ο συνοριακός σταθμός της Νυμφαίας. Παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία θα συνοδεύει εκτός Ελλάδος τα θετικά κρούσματα κορονοϊού αλλά και κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, άνοιξε και πάλι μετά από περίπου μία εβδομάδα η Νυμφαία, μετά και από συντονισμένες ενέργειες βουλευτών, τοπικών φορέων αλλά και των επιμελητηρίων. Έκανε εμβόλια δύο φορές. Με αυτά και αυτά τα γατιά, ξέρω για να ταξιδέψω τι είναι. Έχει όλα τα δικαιολογητικά. Όχι, έχει όλα. Και θα μου κάνουν τώρα τεστ, ναι, θα μου κάνουν και τεστ. Από Βουλγαρία είστε? Όχι, από την Κομωτινή είμαι. Από την Κομωτινή. Έτσι ο σταθμός εδώ πώς σας φαίνεται και αυτό που δημιουργήθηκε? Αυτό καλό είναι. Πέρσι, πιο πέρσι δεν είχε τόσο. Ξέρω εγώ τώρα καλά είναι. Μάλιστα, τον πρωί του Σαββάτου βρέθηκε στο σημείο ο βουλευτής Καβάλας Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Πασχαλίδης, ο αντιπεριφέρειας τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Αθανάσιος Τσόνης, αλλά και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Αντώνης Γραβάνης. Επαναλειτουργία του συνοριακού εισόδου της Νυμφαίας, προβληματισμός και συγκρατημένη αισιοδοξία. Τα μόνα εύσημα που έχω εγώ να δώσω και τα μόνα συγχαρητήρια είναι στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πέρα και στους αστυνομικούς και στα συνεργεία του ΕΟΔΗ. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια τα ανθρώπινα. Μιλάμε για μεγάλες ροές, δηλαδή έχει γίνει πολλή δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα και εγώ προσωπικά από το κομμάτι της αντιπεριφέρειας τουρισμού έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τα Βαλκάνια και περιμένουμε μεγάλο όγκο τουριστών τα επόμενα 24 ώρα, τα οποία δεν ξέρω κατά ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουν και γίνονται ροές και μαζεύεται κόσμο στα σύνορα, είναι λίγο το ανθρώπινο δυναμικό και δεν υπάρχει χώρος για αναμονή, θα δημιουργηθούν ουρές χιλιόμετρων. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει και η κεντρική κυβέρνηση, να διαχειριστούμε πια τους συνοριακούς μας σταθμούς και τα σύνορά μας, να γίνουν σοβαρές υποδομές. Από το 2013 λειτουργεί εδώ πέρα ο συγκεκριμένος συνοριακή είσοδος. Σήμερα πρώτη μέρα που άνοιξε ο κάθετος άξονας για διερχόμενους από τη Βουλγαρία, φυσικά και από τις υπόλοιπες χώρες. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Καθώς όπως ξέρετε η απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ευθνίδια και έπεσε ως κεραυνός, καθώς όλοι αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη σημασία που έχει αυτός ο κάθετος άξονας για τον τουρισμό της περιφέρειας και φυσικά για τις επιχειρήσεις μας. Επιχειρήσεις οι οποίες στο τελευταίο διάστημα βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, οπότε δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει γι' αυτό το καλοκαίρι κλειστός. 22 Μαΐου και η πρώτη μέρα που αφορά την επανάναρξη της Νυμφαίας για τους τουρίστες οδικός, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι γεγονός. Η πρώτη προσπάθεια λοιπόν μετά την πολύ σοβαρή παρέμβαση του ελληνικού στρατού και την σωτήρια παρέμβασή του για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και εργασιών, αλλά φυσικά και την ηχηρή παρουσία των επιμελητηρίων Ροδόπης αλλά και της περιφέρειας, είναι το πρώτο στοίχημα για την τουριστική περίοδο του 2021. Η περιφέρεια ωστόσο με τους αντιπροσώπους της βρέθηκε σήμερα εδώ για την πρώτη μέρα της έναρξης, αλλά και φυσικά να συμβάλλει και αυτή με την ηλεκτροδότηση αλλά και να βρεθεί κοντά στην πολιτεία, όπως τονίζει και ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού κ. Τσόνης στις δηλώσεις του. Παρόν ωστόσο και ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Πασχαλίδης, αλλά φυσικά και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ροδόπης, κύριος Γραβάνης. Το μόνο σίγουρο ωστόσο είναι ότι ακόμη τα βήματα είναι πολλά για την Νυμφαία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρξει στελέχωση στον ΕΟΔΗ, καθώς αυτή τη στιγμή έχει έρθει βοήθεια από κλιμάκιο της Ξάνθης. Παρά τις διαβεβαιώσεις του κύριου Αρκουμανέα, από ό,τι φαίνεται πρέπει να γίνουν και τα επόμενα βήματα για την στελέχωση του ΕΟΔΗ. Ενώ φυσικά το επόμενο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τους φορείς είναι ο εξυγχρονισμός του τελωνιακού σταθμού. Είναι ένας σταθμός ο οποίος έχει τεράστια έλλειψη σε υποδομές, ένας σταθμός ο οποίος έχει τεράστια θέματα και φυσικά δεν είναι αντάξιος των διελεύσεων που έχει. Μιλάμε για ένα συνοριακό σταθμό, δεύτερο στην Ελλάδα σε διελεύσεις, από τον οποίο προσέρχονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο οχήματα το χρόνο και είναι σε αυτή την κατάσταση. Γιατί εμείς σαν επιμελητήριο φωνάζουμε χρόνια για την αναβάθμιση αυτού του σταθμού, για όλα τα θέματα, πρώτα απ' όλα για να μπορούν να μην υπάρχουν αυτές οι ουρές και να μπορούν εύκολα οι επισκέπτες να κατεβαίνουν. Αυτό που μένει τώρα σίγουρα είναι να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση προς τους τουρίστες και τους τουριστικούς πράκτορες, έτσι ώστε να υπάρξει ενημέρωση ότι άνοιξε και πάλι η Νυμφαία και να μην δημιουργούνται ουρές οχημάτων στον Προμαχώνα. Επικοινώνησα με τον τουριστικό ακόλουθο του ΕΟΤ στην πρεσβεία του Βουκουρεστίου, του έστειλα του ΦΕΚ
και ήδη μαζί με τη διαφήμιση που υπάρχει για την περιοχή μας, θέλει με το ΦΕΚ που του έστειλα να ενημερώσει και όλους τους τουριστικούς πράκτορες της Ρουμανίας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα.